Χαίρετε! Ένα vlog με αφορμή ένα status στο Facebook που μου δώσει τη λέει φίλη του καναλιού Ιώτα Ραγκούση, Παναγιώτα Ραγκούση, που είναι μια ανάρτηση από έναν κύριο που ονομάζεται Μάνος Δανέζης και η ανάρτηση διαβάζει τα ακόλουθα. Το βατραχάκι που δεν ήξερε ότι θα βραζόταν. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία του Γάλλου συγγραφέα και φιλοσόφου Ολιβιέρ Κλέρκ που διάβασα, λέει ο Μάνος Δανέζης, και επειδή μου δημιούργησε πολλές σκέψεις, σκέφτηκα να τη μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω όλοι την έχουμε ακούσει κάπου αυτή την ιστορία. Φανταστείτε μια κατσαρόλα γεμάτη κρύο νερό, μέσα στο οποίο κολυμπάει ανέμελα ένα βατραχάκι. Κάτω από την κατσαρόλα ανάβεται μια μικρή φωτιά και το νερό αρχίζει να ζεσταίνεται πολύ σιγά. Το νερό σιγά σιγά γίνεται χλιαρό και το βατραχάκι, βρίσκοντας το μάλλον ευχάριστο, συνεχίζει να κολυμπά χαρούμενο. Η θερμοκρασία του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει. Το νερό γίνεται πιο ζεστό από ό,τι το βατραχάκι θα θεωρούσε ευχάριστο, αισθανόταν λίγο κουρασμένο, αλλά παρόλα αυτά δεν αισθάνεται κανένα φόβο. Τέλος, το νερό γίνεται πραγματικά πολύ ζεστό και το βατραχάκι αρχίζει να αισθάνεται δυσάρεστα, αλλά είναι εξουθενωμένο. Γι' αυτό το λόγο υπέμενε και δεν αντιδρούσε. Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, έως ότου το βατραχάκι κατέληξε να βράσει και ως εκ τούτου να πεθάνει. Εάν έριχνες το ίδιο βατραχάκι κατευθείαν σε νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών, με μια εκτείναξη των ποδιών του θα είχε επιδείξει αμέσως έξω από την κατσαρόλα. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν μια αλλαγή γίνεται με έναν τρόπο επαρκώς αργό, διαφεύγει της συνείδησης και στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν προκαλεί καμία αντίδραση, καμία αντίσταση, καμία επανάσταση. Εάν παρατηρούσαμε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας εδώ και λίγες δεκαετίες, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι φυστάμεθα μια αργή αλλά σταδιακή εξαφάνιση των παρανθρώπινων αξιών μας και των ιδανικών μας. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως, λέει ο Μάνος Δανέζης, γιατί γίνεται αργά και σιγά για να το συνηθίσουμε. Όταν για πρώτη φορά άκουσα αυτή την ιστορία, σκεφτόμουν το αύριο. Τώρα κατάλαβα ότι αναφέρεται στο σήμερα. Συνειδητοποίηση ή βράσιμο. Πρέπει να διαλέξουμε. Λοιπόν, αν δεν είστε σαν το βατραχάκι μισοβρασμένοι, κάντε μια γερή εκτείναξη με τα πόδια πριν να είναι πολύ αργά. Και έχει εδώ μια φωτογραφία που λέει το σύνδρομο του βραστού βατράχου. Σας τη δείχνω εδώ πέρα τη φωτογραφία. Το σύνδρομο του βραστού βατράχου αναφέρεται σε έναν βάτραχο ο οποίος ξόδεψε όλη την ενέργεια του προσπαθώντας να προσαρμοστεί σε κάποιες νέες συνθήκες. Όταν όμως έφτασε η κρίσιμη στιγμή που κατάλαβε τον κίνδυνο, δεν του είχε μείνει η δύναμη για να αντιδράσει και να σώσει τον εαυτό του. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι ψυχολόγος και δεν είμαι κοινωνιολόγος ή φιλόσοφος ή πολιτικός, θα μιλήσω για αυτό το θέμα από μία ψυχολογική διάσταση. Σαφώς δεν υπάρχει τέτοιο σύνδρομο του βραστού βατράχου στα επίσημα εγχειρίδια διάγνωσης. Είναι όμως μια pop ορολογία που χρησιμοποιείται προφανώς για να καταδείξει την αλήθεια ότι όταν είμαστε σε μια συνθήκη που σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα, σιγά σιγά αρχίζουμε να καιγόμαστε, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή στις σχέσεις, όλων των ειδών της ανθρώπινης σχέσης. Για παράδειγμα, σε μια ερωτική σχέση, γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, φλερτάρουμε με αυτόν τον άνθρωπο, ερωτευόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο. Ξεκινάμε μια ερωτική σχέση. Στην αρχή τα πράγματα φαντάζουν ιδανικά. Έχουμε και το ερωτικό συναίσθημα το οποίο έντονο και δυνατό και ισχυρό μας βοηθάει να βλέπουμε αισιόδοξη την κατάσταση, αισιόδοξη τη συνθήκη. Εάν ο ένας από τους δύο συντρόφους έχει χρησιμοποιήσει δόλο ούτως ώστε να προσελκύσει τον άλλον, δόλο εννοώντας ότι δεν έχει δείξει τον πραγματικό του εαυτό, δεν έχει συστηθεί όπως πραγματικά είναι, έχει προσποιηθεί, έχει προσπαθήσει να φανεί ως κάποιος κάποια διαφορετικός διαφορετική, ενώ δεν είναι αγαπητικός άνθρωπος, έχει παρουσιαστεί ως αγαπητικός άνθρωπος, ενώ δεν είναι άνθρωπος της προσφοράς και της δοτικότητας, έχει παρουσιαστεί ως δοτικός άνθρωπος, ενώ δεν είναι επικοινωνιακός, έχει παρουσιαστεί ως επικοινωνιακός άνθρωπος. Και δεν είναι το γλυκό. Ερωτευόμαστε. Μπαίνουμε σε σκηνή τη σχέση. Σιγά σιγά αρχίζει η θερμοκρασία του νερού να ανεβαίνει. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να προσποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαταραχές προσωπικότητας αδιάγνωστες ή αδιάγνωστοι, ακόμη και αυτοί που κάποιοι άλλοι θα ονόμαζαν ναρκισσιστές, οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση, δεν έχουν συναισθήματα, αλλά προσποιούνται συναισθήματα, ακόμη και αυτοί κουράζονται να προσποιούνται συναισθήματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όσο περνάει ο καιρός της διάδρασης δύο ανθρώπων, για όσο χρονικό διάστημα δύο άνθρωποι είναι μαζί και βιώνουν τη σχέση τους μαζί, όσο πιο πολύ χαλαρώνει η πλευρά που προσποιεί το από την αρχή, τότε σιγά σιγά αρχίζουν να φαίνονται κάποια στοιχεία. Κάποια στοιχεία πιθανών κακοποιητικής συμπεριφοράς. Επειδή όμως αυτά έρχονται σιγά σιγά, ανεπαίσθητα, υπάρχει ο κίνδυνος να μην συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Άμα κάτι το παίρνεις λίγο-λίγο, ήταν το νερό, ξέρω εγώ, 30 βαθμούς, πήγε 31, πήγε 32, πήγε 33, 34, από το 34 στο 35 δεν καταλαβαίνεις μεγάλη διαφορά. Και έτσι πολλές φορές μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που κατά τα άλλα είναι δυνατοί και δυναμικοί, που κατά τα άλλα μπορούν να δουν στις σχέσεις των άλλων ανθρώπων απ' έξω αντικειμενικά τις ανισότητες, την κοροϊδία ή την κακοποίηση, μπορεί οι ίδιοι μέσα στις δικές τους τις σχέσεις, λειτουργώντας όπως το βραστό βάτραχο, να μην το πάρουν είδηση. Γιατί ο άνθρωπος, ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός, λειτουργεί με την αρχή της ομοιόστασης. Η αρχή της ομοιόστασης αναφέρεται στην ανάγκη που έχει ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός να δημιουργεί και να διατηρεί μια κανονικότητα. Οπότε αν για μεγάλο χρονικό διάστημα είμαστε σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία νερού, ο οργανισμός μας τίνει να θεωρεί ότι αυτή η θερμοκρασία νερού είναι το φυσιολογικό μας και μας αφήνει εκεί. Και αν μετά για μεγάλο χρονικό διάστημα πάμε στην επόμενη θερμοκρασία νερού, συνηθίζει ο οργανισμός μας. Οι άνθρωποι μαθαίνουμε και επιβιώνουμε με τη δύναμη της συνήθειας. Η συνήθεια είναι βασικός μηχανισμός μάθησης και επιβίωσης στον άνθρωπο. Μπορεί όμως η συνήθεια να γίνει και μεγάλη παγίδα. Εάν συνηθίσω να μην δίνω σημασία, να μην δίνω προσοχή στον gut instinct μου, στη διαίσθησή μου, εάν συνηθίσω να δέχομαι τις αλλαγές και να λέω «εντάξει μωρέ, χαρά στο πράγμα, τι κι αν μου μίλησε άσχημα, δεν ένιωθε καλά σήμερα, γι' αυτό μου μίλησε άσχημα». «Εντάξει μωρέ, αφού ζήτησε συγγνώμη για εκείνη το λάθος που έχει κάνει» ή «αφού μου μίλησε γλυκά μετά» ή «μπορεί να μην άκουσα καλά». Γιατί η συνήθεια και η δύναμη της συνήθειας ισχυρή μας κάνει να φοβόμαστε να βγούμε από το comfort zone μας, από τη ζώνη άνεσης μας, που στην παρούσα περίπτωση η ζώνη άνεσης του βατραχίου μέσα στην κατσαρόλα ήταν, ξέρω εγώ, οι 35 βαθμοί, οι 37 βαθμοί, δεν ξέρω πόσους βαθμούς θερμοκρασία έχει το σώμα του βατράχου. Οι άνθρωποι έχουν γύρω στους 35, 36, 37 βαθμούς. Λοιπόν, συνηθίζουμε, νομίζουμε ότι είμαστε καλά, ο οργανισμός μας δίνει το λανθασμένο μήνυμα ότι είμαστε καλά. Δηλαδή, αν χθες και προχθές και αντίπροχθες ήμουν έτσι και σήμερα είμαι έτσι, σημαίνει είμαι καλά. Για να καταλάβετε την αρχή της ομοιόστασης, θα σας την πω με παράδειγμα κάτι πολύ χειροπιαστό. Το πάχος. Εάν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει περιττό βάρος, δεν έχει περιττό λίπος, έχει μια καλή σωματική κατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο αποκτήσει περιττό λίπος, είτε μια γυναίκα λόγω εγκυμοσύνης, είτε ένας άνθρωπος λόγω αλλαγής της ζωής του από ασκούμενη ζωή, από ασκούμενος να καταλήξει σε καθιστική ζωή, είτε λόγω μιας επέμβασης ή ενός ατυχήματος που να προϋποθέτει ακινησία για να θεραπευτεί κάποιος, μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί στη συνθήκη που εκεί που ήταν, για παράδειγμα, 60 κιλά με ύψος 1,70, λέμε τώρα, ένας άνδρας για παράδειγμα, και εκείνα τα κιλά να ήταν ο δείκτης μάζας σώματος να ήταν κανονικός, να βρεθεί με 80 κιλά. Εάν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκείνα τα κιλά, τα 80 κιλά, ο οργανισμός της, τίνει να θεωρήσει ότι αυτό είναι το φυσιολογικό σωματικό βάρος και κάνει τα πάντα προκειμένου να το διατηρήσει, ρίχνοντας το μεταβολισμό, αυξάνοντας την όρεξη κλπ. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε σε μια
σύγχρονη κοινωνία, μοντέρνα κοινωνία, αλλά κουβαλούμε ένα πρωτόγονο σώμα. Έχουμε γεννηθεί με ένα πρωτόγονο DNA και το πρωτόγονο σώμα μας έχει ως βασικό στόχο την επιβίωσή μας. Οπότε σε συνθήκες πρωτόγονης ζωής, ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε κιλά έπρεπε να διατηρήσει αυτά τα κιλά γιατί υπήρχε λόγος να τα έχει. Για τις περιόδους που θα ερχόταν η πείνα, που θα ερχόταν η ξηρασία. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την νευρική ανορεξία. Αν κάποιος άνθρωπος για κάποιο λόγο πάθει νευρική ανορεξία, δηλαδή χάσει σοβαρό ποσοστό από το δείχτη μάζα σώματος του και αυτός ο άνθρωπος που λέγαμε που είναι 1,70 γίνει 45 κιλά και βρίσκεται σε ανορεξία, τότε το σώμα του θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίσει να είναι τόσο λίγα κιλά εάν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκείνη τη συνθήκη. Άρα και στις ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις και στα συναισθήματα, αν συνηθίσουμε για ικανό χρονικό διάστημα να ζούμε σε μια κατάσταση στην οποία, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν είμαστε καλά. Σε μια σχέση στην οποία δεν έχουμε ελευθερία, δεν έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Και αν το συνηθίσουμε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται μια στιγμή στην οποία μπορεί να δεχτούμε τα πάντα. Μου έρχεται στο μυαλό μια γυναίκα, μία από τις πολλές γυναίκες των οποίων γνωρίζω τις ιστορίες τους, η οποία μου είχε πει τότε που είχαμε συναντηθεί πριν χρόνια πολλά, ότι εγώ ήμουνα μια νεαρή κοπέλα, ήμουνα 20 ετών, οι γονείς μου μου είχαν προτείνει ένα προξενιό, ζούσα σε μια οικογένεια η οποία ήταν αρκετά πατριαρχική και αρκετά συντηρητική. Ήξερα ότι αν δεν αραβωνιαζόμουν και δεν μαντρευόμουν, δεν θα μου επέτρεπαν να βγαίνω έξω το βράδυ, δεν θα μου επέτρεπαν να έχω κοινωνική ζωή. Έτσι επέλεξα να ακολουθήσω το προξενιό. Γνώρισε αυτό τον άνδρα που τη σύστησε μια θεία της, τέλος πάντων. Αραβωνιάστηκαν και παντρεύτηκαν. Μου λέει στην αρχή, δεν μου πολύ άρεσε αυτός ο άνδρας, δηλαδή κάτι μου έβγαζε το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό. Όμως μου είπε και η μάνα μου, τον άνδρα σου σιγά σιγά θα τον αγαπήσεις, θα τον συνηθίσεις και θα είσαι καλά μαζί του. Έτσι και εγώ με τον πατέρα σου, με προξενιό γνωριστήκαμε και όμως τον αγάπησα και είμαστε μια χαρά. Πίστεψα, λέει τη μάνα μου, ο αραβώνας τους είχε διαρκέσει κανένα χρόνο περίπου, έμεινε έγκυος εκείνο το χρονικό διάστημα. Και ενώ ήταν στην εγκυμοσύνη, άρχισε να βλέπει κάποιες μικρές ανεπαίσθητες αλλαγές στη συμπεριφορά του αραβωνιαστικού της στην αρχή και του συζύγου της στη συνέχεια. Αυτή η γυναίκα κατέληξε μέχρι τα 40 της, δηλαδή 20 χρόνια μετά, να έχει κάνει 3 παιδιά με αυτόν τον άντρα, να έχει φάει το κέρατο. Υπάρχει μια έκφραση που λέει μια φίλη μου στην Πάφο, λέει αυτινής τα κέρατά της πιάνουν κάιρο. Ποια αίσθηση, τα είχαν σαν αντένες που πιάνουν ραδιόφωνο από μακριά. Το Κάιρο, η Αίγυπτος δεν είναι κοντά στην Κύπρο, αλλά όχι και τόσο κοντά. Δεν μπορείς ανοίγοντας το ραδιόφωνο στην Πάφο να πιάσεις Κάιρο. Αλλά αν έχεις πολύ ψηλές αντένες, δηλαδή πολύ ψηλά κέρατα, μπορεί να πιάσεις Κάιρο. Δηλαδή είχε δεχθεί κατ' επανάληψη απιστία και μάλιστα είχε φτάσει και στο σημείο να αποδεχθεί αυτό που της είχε προτείνει ο άντρας της, να συμμετέχει σε ομαδικές καταστάσεις. Και ήρθε να με συναντήσει εμένα μετά που χώρισε και είχε πάθει κατάθλιψη, βρισκόταν σε μια πολύ άσχημη φάση γιατί είχε δεχθεί, όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο από έναν τέτοιον κακοποιητικό σύζυγο, είχε δεχθεί και γονική αποξένωση στην πορεία, είχε δεχθεί και περαιτέρω ψυχική κακοποίηση και λεκτική κακοποίηση μετά που έφυγε από το γάμο. Και όταν συζητούσαμε την ιστορία της, μου λέει, στα 20 μου, αν μου έλεγες ότι στα 40 μου θα είχα βιώσει όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα είχα αντιδράσει και θα αντιδρούσα 20 χρόνια μετά. Και όταν συζητούσαμε το πόσο σταδιακά δέχθηκε το ένα, το άλλο, το παράλληλο, μέχρι που κάηκε. Ευτυχώς, την τελευταία στιγμή, βρήκε τη δύναμη να φύγει. Και η γυναίκα αυτή κατάφερε να ορθοποδήσει, κατάφερε να βρει τον εαυτό της, μιλάει για πολύ παλιό περιστατικό. Κατάφερε να βρει τον εαυτό της, να αγαπήσει τον εαυτό της, να βρει την αυτοαξία της και έκτοτε, μου το έχει πει και μιλάμε κατά καιρούς, έχει μεγάλη έγνοια μην τυχόν και δει οποιαδήποτε
ανεπαίσθητη αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων με τους οποίους συνδέεται και να δίνει προσοχή στα μικρά σημάδια. Γιατί μου λέει, αν από την αρχή έδινα προσοχή στο ότι δεν μου άρεσε που τον είδα, κάποιες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του αραβώνα που έδειχναν κάποιον άνθρωπο που δεν είχε ενσυναίσθηση προς εμένα, κάποια πράγματα που έλεγε που έδειχναν πως δεν σεβόταν τις γυναίκες, πως δεν σεβόταν εμένα, κάποιες άλλες πληροφορίες που μου δίνε για δικές του σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι οποίες δεν ήταν μέσα στα πλαίσια της αγαπητικής ερωτικής σχέσης όπως την καταλάβαινα εγώ, αν έδινα προσοχή σε αυτά, ίσως να μην καιγόμουν. Ίσως να μην έμπαινα στη διαδικασία να μπω σε ένα κακοποιητικό γάμο, να γεννήσω τρία παιδιά μέσα σε ένα γάμο στον οποίο δεν υπήρχε αγάπη, σε ένα γάμο στο οποίο υπήρχε κάτι επανάληψη απιστία και σε ένα γάμο στο οποίο εγώ μπήκα στη διαδικασία να κάνω πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανα διαφορετικά. Και μου έλεγε συγκεκριμένα, είχα χάσει τον εαυτό μου, δεν ήξερα ποια ήμουν. Και το μεγάλο σοκ το έπαθε όταν δέχθηκε την πρόταση του συζύγου της να συμμετέχει σε κάτι ερωτικό, ομαδικό ερωτικό, και μετά από αυτό είχε πάθει ισχυρό ψυχικό κλονισμό και τελείωσε το γάμο και τότε είχε έρθει κοντά μου. Δηλαδή ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο δεν το άντεξε. Όμως εκ των υστέρων, μελετώντας την ζωή της και μελετώντας την πορεία της, είδαμε ότι υπήρχε, σιγά σιγά ανέβαινε η θερμοκρασία. Αλλά επειδή δεν ανέβηκε απότομα, είχε συνηθίσει, ο οργανισμός της λειτουργούσε με την αρχή της ομοιόστασης και θεωρούσε φυσικά τα αφύσικα. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει σε όλους μας, και σε άνδρες υπάρχει και σε γυναίκες. Υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι μπαίνουν σε μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα η οποία τους φαίνεται γλυκιά, αγαπητική, τρυφερή, ερωτική, ειλικρινής κλπ. Μπαίνουν σε σχέση μαζί της και στην πορεία της ζωής μαζί αυτή τη γυναίκα ανακαλύπτουν ότι έχουν παντρευτεί μια ξένη, έχουν παντρευτεί μια γυναίκα η οποία είναι ένα τέρας, η οποία τους κακοποιεί και αυτούς ψυχικά και τα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα φύλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γιώτα Τυραγκούση που έστειλε το post για το βατραχάκι που έβραζε. Ας έχουμε ένα θερμόμετρο μαζί μας να κοιτάμε τα νερά, και ένα καλό θερμόμετρο είναι αν έχουμε αμφιβολίες εάν είμαστε σε μια υγιή κατάσταση, θα μας κάνει καλό να κάνουμε έστω και μια διερευνητική συνάντηση με ένα ψυχολόγο, να μιλήσουμε για τις συνθήκες της ζωής μας και να πάρουμε μια αντικειμενική άποψη από κάποιον που έχει γνώσεις επιστημονικές και κατοχυρωμένες πάνω στα θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, ούτως ώστε μπορεί να μας πει, ξέρεις, έχει ανεβεί ψηλά η θερμοκρασία, κινδυνεύεις να πνιγείς, κινδυνεύεις να βράσεις, να πεθάνεις, αν δεν δράσεις. Την αγάπη μου σε όλους εύχομαι και να έχουμε τη δύναμη να κάνουμε έναν γκέλ, να σηκώνουμε τα πόδια μας και να βγαίνουμε κάτω έξω από την κατσαρόλα με το καυτό νερό. Και επίσης να πω ότι ακόμη και αν καούμε, εμείς οι άνθρωποι έχουμε μεγάλο resilience, έχουμε υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα και μπορούμε στην πορεία να επανέλθουμε μέσω της ψυχοθεραπείας πάντοτε. Φιλιά!